Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη. Και ξαφνικά λύθηκε το θέμα των υποβρυχίων. Ξαφνικά και με το ραβδί του Δαβίδ Κόπερφιλτ παραλάβαμε 4 ολόκληρα υποβρύχια που σάπιζαν μέχρι τώρα, μέχρι χθες, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Κυρίες και κύριοι, δώκατε δισεκατομμύρια για αυτά τα υποβρύχια. Πολιτικοί άνθρωποι, πολιτικοί ηγέτες όπως ο κύριος Σογατζόπουλος καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά. Οικογένειες όπως αυτή του κυρίου Σογατζόπουλου κατέληξαν στις φυλακές. Η γερμανική δικαιοσύνη συγκέντρωσε φακέλους ολόκληρους από τις μίζες των υπερκοστολογημένων τιμολογίων που έστελναν προς την ελληνική πλευρά βάσει των συμφωνιών. Ακόμα και σήμερα, σεβαστοί ανακριτές των Αθηνών διερευνούν, κυρίες και κύριοι, μέχρι τουλάχιστον την εποχή του Παπαντονίου. Μετά, δεν ξέρω, νομίζω, ερευνάται και η επόμενη περίοδος. Απόψε το βράδυ, κυρίες και κύριοι, λέω, επειδή με υπερηφάνεια θα έλεγα, με εθνική ανάταση θα έλεγα, άκουσα ότι ο Τζίμις, ο κύριος Αβραμόπουλος, παρέλαβε και τα 4 υποβρύχια, δηλαδή δεν είναι στόλος αυτός πια, είναι το κάτι άλλο. Έχουμε 4 ακόμη γερμανικά, made in German υποβρύχια, με κάτι τορπίλες να. Και ο Σάφα έφυγε από τη μέση. Ο Σάφα, που πήρε 365 από, με υπογραφή του Ευάγγελου, έφυγε από τη μέση. Μεγάλο γραφείο από πίσω του. Νομική στήριξη από τη νομική εταιρεία του κυρίου Βιενόπουλου, του Ανδρέα. Λοιπόν, μεγάλη εταιρεία. Και έτσι, το βράδυ εγώ, εδώ πέρα, λέω να σας φέρω έναν που κάθισε 6 ώρες και περίμενε 8 ώρες να τον δωροδοκίσουν για τα υποβρύχια. Να φύγουμε από αυτό. Το περίμενε ο άνθρωπος. Όχι ρε παιδί μου κανένας μεσάζω, ναύαρχος ήτανε. Εγώ ναύαρχο θα φέρω, να κάτι σε ρίτια εδώ. Λοιπόν, είναι μεγάλες οι στιγμές που ζει η πατρίδα, που πήρε τα 4 υποβρύχια και αύριο νομίζω την Πέμπτη θα πάνε οι εργαζόμενοι πάνω να τους πει ο υπουργός ότι με τα 75,5 εκατομμύρια που έχουν απομείνει θα τα επισκευάσουμε τα υποβρύχια, θα τα ρίξουμε στη θάλασσα, θα είναι λειτουργικά. Μη με κοιτάς εσύ. Δεν θα γέρνει κανένα. Στις 11 το βράδυ, στην απαγορευμένη ζώνη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, το όλο θέμα και των υποβρυχίων και των υπολείπων θεμάτων που θα βγάλω. Ξέχασα να σας πω ότι ο φίλος του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Άρης Καρατζάς, στενός φίλος για θάνατο του κυρίου Αλέξανδρου Ρόντου. Μιλάμε για έτσι, παιδιά. Από εδώ ο Ρόντος με τον Παπανδρέου. Από εκεί ο Καρατζάς με τον Σαμαρά. Από εκεί ο Καρατζάς πάλι με τον Παπανδρέου, τον Τρεπεκλή και τον αδερφό, τον Νίκο φωτογραφίες. Να, φίλοι, όχι τίποτα άλλο. Μαζί με κοινό δικηγόρο τώρα, τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, σκληρών υποθέσεων δικηγόρο. Και πρώην δικηγόρο, τον κύριο Φαΐλο Γρανίδη, διότι καμία σημασία δεν έχει.
Ο κύριος Χαρατζάς, εκδότης επιτυχημένος, με επαφές με την Αμερική έξω, όπως και ο κύριος Ρόντος με μεγάλες επαφές με την Αμερική έξω, επεσκέφθη, μου λένε κάποιες πηγές μου, το Πεντάγωνο. Εντάξει, μπορεί να ήθελε να δει τα στρατά. Και επεσκέφθη τον υπουργό, μου λέγανε. Εντάξει, δικαίωμά του να πάει και αυτός ένας άνθρωπος μαζί με το Φαΐλο, πάει για προβουλευτής ο Φαΐλο, μια χαρά, δικηγοράρα. Λοιπόν, να πάει λοιπόν να κάνει τη δουλειά του. Αυτά σας τα λέω γιατί το βράδυ στις 11 έχει παράσταση μεγάλη. Απλώς να τα ξέρετε, να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι δεν τα παρακολουθούμε τα θέματα. Κυρίες και κύριοι, τελείωσε το θέμα με την Τρόικα. Μιλάμε για μεγάλη νίκη, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για, δηλαδή παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση σαν να κερδίσει ο Ολυμπιακός αύριο, δεν παίζει, τη Manchester United με 4-0 μέσα στο Manchester. Δηλαδή, να το δει ο Μαρινάκης να σκάσει δηλαδή από τη χαρά του. Τόσο πολύ δηλαδή. Σας μιλάω δηλαδή, βγήκε ο Σαμαράς και φώναζε, ξεσκίσαμε, τη σκίσαμε την Τρόικα. Εγώ εκείνη την ώρα τι να σας πω. Σαν να είδα το Μέση να περνάει αυτός που είναι με τη φατσούλα έτσι, που είναι σαν Σαλτιμπάγκος, να περνάει 5-6 και να την καρφώνει από την άλλη μεριά με φάλτσο. Την ίδια ώρα όμως μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κυρίες και κύριοι. Βγήκε ο ΩΣΑ. Α, ξέχασα να σας πω, ο Πρωθυπουργός μοιράζει λεφτά από αύριο. Όποιος δεν έχει λεφτά, θα βγείτε όλοι έξω στις γειτονιές. Θα βγείτε κανονικά, μοιράζει. Θα περνάει ο Αντώνης και θα μοιράζει όπως στη Ρώμη. Όπως πετάγανε άρτο στο Κολοσσέο, αυτός θα πετάει κατευθείαν στους δρόμους. Να βγείτε από αύριο. Κοιτάξτε, μην δεν βγείτε και μου πείτε μετά δεν είχα βγει. Ο άνθρωπος θα περάσει. Άμα περάσει και του μείνει και τίποτα, εντάξει. Έτσι. Έκθεση σοκ του ΩΣΑ για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Το 18%, λέει ο ΩΣΑ, όχι ο Τράγκας, δεν έχει χρήματα ούτε για τρόφιμα. Το 17,9% για την ακρίβεια των Ελλήνων, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με πριν από το 2009, δεν διαθέτει ούτε χρήματα να αγοράσει τρόφιμα. Αυτό λέει έκθεση του ΩΣΑ. Κάτι που δεν παρατηρείται ούτε σε χώρες με φαβέλες, με ντενεκομαχαλάδες, όπως η Βραζιλία και η Κίνα, λέει, όχι ο Τράγκας, ο ΩΣΑ. Προσέξτε γιατί σας το λέω. Γιατί, ας πούμε, χτες έβλεπα μία εκπομπή που ήταν 10 νοματέοι, εκπρόσωποι των κομμάτων. Μεγάλα ονόματα μιλάμε, τζάκια. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, κύριος Πάγκαλος, κυρία Ρεπούση, τζάκι είναι για αυτή. Τζάκι, μπορεί, είναι από το συνωστισμό. Λοιπόν, τζάκι, είναι πάρα πολύ. Οι οποίοι χθες, επί μία μισή ώρα στην εκπομπή του έγκριτου και έγκυρου κυρίου Πρεδεντέρη, μιλάγαν για το ποτάμι, όλοι μαζί, χωρίς να παρίσταται εκπρόσωπος του ποταμού. Μάλιστα, άκουσα τον κύριο Πρεδεντέρη σε μία, θα έλεγα, κορώνα απίστευτης πολυφωνικής και πλουραλιστικής επάρκειας, αν θέλετε, να λέει ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν εκπρόσωπο στο ποτάμι, αλλά χθες το βράδυ δεν μπόρεσαν να βρούνε, γιατί οι άνθρωποι είναι ακόμα στην τακτοποίηση, στο γράψιμο μιας πλατφόρμας θέσεων, ώστε κάποιος που κάθεται σε μια καρέκλα να μπορεί να πει και τίποτα. Γίνονται αυτά τα πράγματα, καταλάβατε τι σας λέω. Χθες λοιπόν κάποια στιγμή είπε και η κυρία Μπακογιάννη, καλησπέρα τώρα μου, είπε ότι τουλάχιστον να καλέσουμε έναν άνθρωπο την άλλη φορά, κύριε Πρεδεντέρ, τι να πει κοπέλα δηλαδή, μεγαλοκοπέλα, αλλά τι να πει, να καλέσουμε, λέει, έναν άνθρωπο την άλλη φορά εδώ πέρα. Δεν έχει ξαναγίνει, κυρίες και κύριοι. Αυτό θυμάμαι από το 65 που είμαι στις εφημερίδες. Νομίζω ότι τους τελευταίους δύο αιώνες από την Επανάσταση δεν έχει ξανατύχει τέτοιας προβολής κόμμα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, έτσι, με οκτασέλιδα αφιερώματα και με ώρες στην τηλεόραση την έγχρωμη, το τονίζω αυτό, έτσι, να μιλάνε όλοι οι άλλοι των κομμάτων και να μην παρίσταται εκπρόσωπος. Είναι όπως λέμε σαν να πρόκειται για κινητό της Apple, που πρόκειται να μπει την επόμενη εβδομάδα στην αγορά και πρέπει από τώρα, καταλάβατε, οι πολιτές να δείχνουν τι χτυπάς περισσότερο και τι βρίσκεις περισσότερο. Καταλάβατε, για να δούμε την έκθεση του ΩΣΑ. Είναι η κυρία Χρυσικάκη επάνω. Μου είναι και άρρωστη η κυρία Ζαρακέλη, περαστικά στην κυρία Ζαρακέλη μου. Δώσε μου το, σε παρακαλώ.
Τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επίτευξη συμφωνίας με την Τρόικα, αν και πολλά σημεία της είναι ακόμα άγνωστα, καθώς η πραγματική διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι να διαμορφωθούν τα τελικά κείμενα, εκατομμύρια Έλληνες πολίτες ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης εξαιτίας της τραγικής οικονομικής κατάστασης που βιώνουν τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία του ΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία το 18% των Ελλήνων δεν διαθέτει αρκετά χρήματα ούτε για να αγοράσει τρόφιμα. Κάτι που δεν παρατηρείται ούτε σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Κίνα. Την ίδια στιγμή η έκθεση αναδεικνύει τις τεράστιες απώλειες εισοδήματος των Ελλήνων στο διάστημα 2007-2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση απώλεια ανά άτομο υπολογίζεται στις 4.400 ευρώ, απώλεια που είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ και 4 φορές μεγαλύτερη από τα μέσα επίπεδα των χωρών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, η ανεργία συνεχίζει να καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ειδικά στους νέους. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, το σύστημα κοινωνικών παροχών παραμένει στρεβλό, καθώς αν και απορροφούσε το 30% των δημόσιων δαπανών, δεν είχε στόχευση σε εκείνους που είχαν πραγματικά ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η χώρα μας μαζί με την Ιταλία δεν έχει πρόβλεψη για εθνικό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία για την απασχόληση, καθώς οι οικογένειες χωρίς εργασία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Ένας στους 5 ενήλικες ζει σε νοικοκυριό όπου κανείς δεν εργάζεται. Ιδιαίτερα ανησυχητική όμως θεωρείται και η επισήμανση του ΟΣΑ ότι η οικονομική ανάκαμψη δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα βάλει γρήγορα τέλος στην κοινωνική κρίση. Μάλιστα, ο ΟΣΑ καλεί τις ελληνικές αρχές να λάβουν μέτρα για την κάλυψη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κυρίως των μακροχρόνια ανέργων και των φτωχών νοικοκυριών. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός με πανηγυρικούς τόνους αναφέρθηκε στη συμφωνία που κλείστηκε από τον κύριο Στουρνάρα με την Τρόικα. Κοιτάξτε να σας πω τώρα, είναι πολλά τα λεφτά, φίλες και φίλοι, που θα μοιράσει. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε 1 εκατομμύριο Έλληνες. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, έτσι. Μοιράζει λεφτά, όχι αστεία δηλαδή. Επίσης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1η Ιουλίου με σκοπό να μειωθεί το μισθολογικό κόστος. Πέφτουν και οι εργοδοτικές εισφορές φυσικά, εντάξει. Συνολικά οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων μειώνονται κατά 3,9%. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη τα κόμματα στην Ελλάδα πού πηγαίνει η αγορά έξω, γιατί δεν κυκλοφορούν έξω. Δεν καταλαβαίνουν ότι η συνεχής μείωση της αγοραστικής δυνάμεως και η υπερφορολόγηση την οποία κάνουν όλοι. Μην έχετε, άμα δείτε τα προγράμματα των κομμάτων, μιλάνε για υπερφορολόγηση. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει ότι τους μόνους που βολεύουν είναι, καλησπέρα στη γερμανική πρεσβεία εδώ πέρα, που παίρνει τα λεφτά της κανονικά με τα τοκάκια της, και επίσης ξένες τράπεζες. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν ευνοούνται ούτε οι μεγαλοαστοί, ούτε οι μεσαίοι αστοί, ούτε, αφού δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε το σπίτι τους. Θέλουν πολλοί που ξέρω να πουλήσουν σπίτι για να φύγουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν. Δεν μπορούν πλέον. Αφήστε τους άλλους, μου έλεγαν διάφοροι φίλοι, οι οποίοι, επειδή έχουν μικρά χρέη των 50.000, των 30.000, των 25.000, των 15.000, δεν μπορούν να ρευστοποιήσουν το σπιτάκι να φύγει. Πού να ρευστοποιήσει το σπίτι σου, αφού έχει βάλει όρους η εφορία προηγουμένως. Πρέπει να έρθει στον συμβολιογράφο, να πάρεις τον δικηγόρο σου μαζί, να πας, να έρθει ο έφορος να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Πώς θα πάρεις εσύ πιστοποιητικό μεταβίβασης, φορολογική ενημερότητα για μεταβίβαση. Δεν παίρνεις. Πάμε πιο κάτω. Θέλω να σας πω ότι στο Βελβεντό, την περιοχή εκεί, αποφάσισαν και όλοι οι υποψήφοι δημαρχαίοι να κάνουν δημοψήφισμα για το αν θα στήσουν εκλογές στην περιοχή τους. Δεν ξέρω αν έχω τον κύριο Μανώλη Στεργίου, τον έχω. Υπάρχει μια σχετική διαδικασία με πρωτοβουλία των πρώην δημάρχων. Μαζευτήκαν οι άνθρωποι στο Βελβεντό και λέει, κάτσε να σου πω, έτσι που είναι τα πράγματα σήμερα στην Ελλάδα, να κάνουμε εκλογές. Είναι ο κύριος Τσουκάνης, ο κύριος Μπελιάς, ο κύριος Σόκουτης, ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Μανώλης Στεργίου, τον οποίο έχω. Καλησπέρα κύριε Στεργίου. Καλησπέρα κύριε Τράγκα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλησπέρα στο Βελβεντό. Για πείτε μου κάτι, γιατί εκεί θα πάτε μάλλον σε δημοψήφισμα? Κύριε Τράγκα, είναι μια παλιά ιστορία και έχει σχέση με το πρόταξη. Στις 28 Απριλίου του 2010 στο Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Βουλή όταν έκανε τον διαχωρισμό των καινούργιων δήμων, ότι το Βελβεντό θα είναι ένας ανεξάρτητος δήμος, ο 5ος δήμος του νομού Κοζάνης. Ένα μήνα μετά, από
από ένα ντόμινο αντιδράσεων που δεν αφορούσαν βέβαια την παιδεία του Βελβεντού, αλλά γενικότερα την πολιτική κατάσταση εκείνης της περίοδου, υπήρξε το Δήμο μας μια κατάργηση και μια συγχώνευσή μας στον ενιαίο καλλιτεχνικό που συμμετείχαν μέσα οι Δήμοι Σερβίων, Καμβουνίων και Λιβαδρού. Δεν ακούγεται καλά, δεν ακούγεται καλά ο κύριος. Δεν ακούγομαι. Όχι. Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι αντιδράτε σε συγχώνευση του Δήμου σας. Στη συγχώνευση του Δήμου μας. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Τότε μάλλον κάναμε ένα δημοψήφισμα και με μια αποχή της τάξης του 98% που επιβεβαιώθηκε στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές, απήχαμε. Είμαστε ίσως ο μοναδικός Δήμος, όχι ίσως, σίγουρα ο μοναδικός Δήμος στη χώρα που δεν έχει δημοτικούς συμβούλους στο καλλικρατικό δημοτικό συμβούλιο. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια δώσαμε έναν αγώνα. Συναντήσαμε τους πάντες από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Το έτοιμά μας. Ναι. Και τώρα, εν ώψη και της καινούργιας διαδικασίας των αυτοδιοικητικών εκλογών, κάναμε μια λαϊκή συνέλευση για να ανοιχνεύσουμε και τη διάθεση των ανθρώπων πόσο θέλουν να συνεχίσουμε τον αγώνα και κατά πόσο βέβαια να βγούμε και ενωμένοι από τον αγώνα αυτό. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν. Επομένως, μάλλον θα πάτε σε δημοψήφισμα. Όχι, για να δείτε. Το δημοψήφισμα α, θα γίνει. 24 θα γίνει. Και 25 ναι. Μαρτίου, δύο μέρες, θα έχει όλη την προβλεπόμενη τυπικότητα που έχουν όλα τα δημοψηφίσματα με την παρουσία δικηγόρων, όλη ναι. Τη θέση του δικαστικού βεβαίως και θα κληθεί ο κόσμος να αποφασίσει ναι, τι ακριβώς θα κάνουμε. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον δεν θα πάτε να ψηφίσετε. Εντάξει, θα περάσετε μια Κυριακή με εκδρομές κτλ. Εσείς δεν θα πάρετε μέρος. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας εκεί στο Βελβεντό. Και ως μοχλός πίεσης για να λυθεί το πρόβλημα. Σαν μοχλό πίεσης και στις επόμενες συγκυβερνήσεις. Κύριε Στεργίου, ευχαριστώ πολύ το Βελβεντό, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φιλοξενώ σήμερα εδώ την κυρία Καφαντάρη του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι καλά που ήρθε, την ευχαριστώ. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, βουλευτής πρώτης περιφέρειας της Αθήνας. Ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον καλωσορίζω. Και ο πρώην εισαγγελέας μας ίγνωστος ο κύριος Γιάννης Ακάς, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος στο Δήμο της Αθήνας με ένα συνδυασμό που λέγεται «Ακομμάτιστοι Αθηναίοι πολίτες». Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να δούμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πρέπει να σας πω επίσης, για όσους παρακολουθείτε την εκπομπή, τις εκπομπές εδώ στο κανάλι Ε, ότι από αύριο αλλάζουμε θέση στο κανάλι Νόβα. Είμαστε στη θέση 114, αντί στη θέση 113 που μας βρίσκατε μέχρι τώρα. Θέση 114, αντί στη θέση 113. Επίσης, να σας πω εγώ, επειδή με ρωτάτε και στο ραδιόφωνο το πρωί, ότι εδώ θα περαιώσω στη γιορτή μου κοντά 23 Απριλίου. Έχω ορισμένες εκπομπές να κάνω ακόμη έμπροσθεν των ευρωεκλογών. Και μετά βλέπουμε. Μπορεί να απολυτευθώ κι εγώ. Εδώ γίνεται, κατεβάζεις ό,τι θέλεις. Αύριο το πρωί κατεβάσω εγώ τον παραπότα μου. Μεθαύριο κατεβαίνεις πιο κάτω. Γίνεται της κακομοίρας. Να δούμε όμως τώρα τι είπε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει μια χαρά μέσα του τώρα, γιατί μοιράζει, καταλαβαίνετε, παραμονές εκλογών. Εγώ θυμάμαι παλιά, όταν ήμουν στη Βραδινή, ο Σαμαράς ήταν πιτσιρικάς. Τότε κάναμε και παρέα, τον ήξερα. Λοιπόν, επειδή τον ξέρω πολύ καλά, τότε είχαμε τον Κελεστάθη, τόσες φορές τον επάνω. Και πήγαινε, ας πούμε, ξέρετε, ευθειότητα και τα λοιπά. Και μου λέει ο Κελεστάτης καμιά φορά που ερχόταν, άμα δεν δώσεις κάλτσα, δίνανε κάλτσες στις γιαγιάδες. Πολύ χρήσιμο πράγμα, μέσα στο κρύο, κάλτσες στα χωριά. Πήγαιναν λοιπόν, μοιράζανε κάλτσες, χοντρές, μαύρες. Και πήγαινε και μου λέει, άμα δεν δώσεις κάλτσες, Γιωργάρα μου, καταλάβατε. Να δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Όταν άλλοι αμφισβητούσαν τα επιτεύγματα της οικονομίας ή προσπαθούσαν και να τα ματαιώσουν ακόμα, αυτή η κυβέρνηση, ενωμένη, έκανε με σοβαρότητα αυτό που είναι η αποστολή της. Να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Είχαμε υποσχεθεί να αποτρέψουμε την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Και το πετύχαμε. Είχαμε υποσχεθεί να βγάλουμε τη χώρα από την ύφεση. Το πετυχαίνουμε τώρα. Αγωνιζόμασταν να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Και μάλιστα πιο νωρίς από ό,τι προέβλεπε το πρόγραμμα. Για να μην εξαρτάται συνεχώς η χώρα μας από καινούρια δάνεια. Και το καταφέραμε. Είχαμε υποσχεθεί να μοιράσουμε
μέρος της υπέρβασης του στόχου του πλεονάσματος στην οικονομία για να ανταμυφθούν οι τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτό κάνουμε τώρα. Και με ικανοποίηση λοιπόν μεγάλη σας ανακοινώνω ότι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν αμέσως σε 1 εκατομμύριο Ελλήνων με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ακόμα από την 1η Ιουλίου θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και από την πλευρά των εργοδοτών και από την πλευρά των εργαζομένων. Από 44% του μισθού περίπου, οι εισφορές μειώνονται κατά 3,9% στο 40%. Ακόμα, μέσα στο 2014, θα δοθεί άλλο 1 δισεκατομμύριο σε επιστροφές παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, επιπλέον εκείνων που είχαν προβλεφθεί από το πρόγραμμα. Έτσι, οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών φέτος θα φτάσουν τα 2,8 δισεκατομμύρια. Και αυτό θα δώσει, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, άμεση ρευστότητα στην οικονομία και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την αναγκαία ανάκαμψη. Επομένως, όχι μόνο δεν χρειάζονται ούτε πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας, όπως με μόνιμη κακοπιστία προεξοφλούσαν ορισμένοι, αλλά προκύπτει σημαντική ανακούφιση για τους Έλληνες πολίτες, που επιβεβαιώνει άλλωστε και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Και φυσικά, ένα μέρος του πλεονάσματος θα δοθεί για αποπληρωμή του χρέους κατά τα συμφωνημένα και πάντως και εδώ νωρίτερα από τις προβλέψεις. Πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες. Ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο. Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά. Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός. Και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις. Με τη συμβολιακή τραπεζική και τη συμβολιακή γεωργία και κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή. Γιατί κινείται. Δες αποκλειστικά και ζωντανά στον ΟΤΕ TV τους ημιτελικούς αγώνες και τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Από σήμερα, κομμένη η θέρμανση! Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Λευτεριά. Οι πόρτες και τα παράθυρα στο σπίτι σας μπάζουν. Ξέρετε βέβαια ότι αυτό σημαίνει απώλειες θερμότητας. Το χειμώνα αναγκάζεστε να καίτε περισσότερα καύσιμα και το καλοκαίρι να έχετε περισσότερες ώρες ανοιχτό το κλιματιστικό. Και όλα αυτά σημαίνουν πολλά χρήματα που φεύγουν στην κυριολεξία κάτω από την πόρτα σας. Αν θέλετε να εξοικονομήσετε μέχρι και 30% από τους λογαριασμούς σας θέρμανσης και ψύξης, αυτή εδώ είναι η λύση.
Η θερμοπροστασία πόρτας είναι το έξυπνο μονωτικό διπλής όψης, που με μια κίνηση σφραγίζει τα κενά κάτω από τις πόρτες σας και από τις δύο πλευρές, και από μέσα και από έξω. Τώρα ο κρύος αέρας από έξω δεν θα σας παγώνει, επειδή η θερμοπροστασία πόρτας κλείνει αεροστεγώς τα κενά κάτω από τις πόρτες, κρατώντας τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Και επειδή είναι διπλής όψης, σφραγίζει την πόρτα σας και από έξω και από μέσα. Γι' αυτό και είναι τόσο αποτελεσματικό. Κοιτάξτε πόσο αέρας περνάει κάτω από την πόρτα χωρίς θερμοπροστασία. Κοιτάξτε τώρα πόσος αέρας περνάει όταν τοποθετήσουμε τη θερμοπροστασία πόρτας. Δεν περνάει. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι μια καταπληκτική πατέντα, έξυπνη και ευέλικτη για να προσαρμόζεται σε κάθε πόρτα. Μπαίνει και βγαίνει με μια μόνο κίνηση. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Τοποθετούμε τους δύο κυλίνδρους μέσα στις θήκες, διπλώνουμε την άκρη από τις θήκες και κουμπώνουμε με το scratch. Αν η πόρτα μας είναι στενή, μπορούμε να κόψουμε τους κυλίνδρους στο επιθυμητό μήκος. Τοποθετούμε τη θερμοπροστασία στην πόρτα μας με μια κίνηση και είμαστε έτοιμοι. Η θερμοπροστασία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πόρτα. Μπορείτε να την προσαρμόσετε σε γυάλινη πόρτα, σε λεπτή πόρτα εσωτερικού χώρου, σε απλή εξώπορτα, αλλά και σε θωρακισμένη εξώπορτα. Απλά κόψτε στο κατάλληλο μήκος και σύρτε το κάτω από την πόρτα. Μετά, κλείστε την πόρτα σας. Με τη θερμοπροστασία πόρτας, τώρα σφραγίζει εντελώς. Και όταν λέμε σφραγίζει, εννοούμε ότι σας απαλλάσσει από τον κρύο αέρα και από τη σκόνη, αλλά και από τα ζωήθια που περνούν κάτω από την πόρτα σας το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα βάζατε απλά αεροστόπ, που έφευγαν συνέχεια από τη θέση τους κάθε φορά που ανοίγατε την πόρτα. Η μοναδική πατέντα όμως της θερμοπροστασίας μας της επιτρέπει να κινείται μαζί με την πόρτα. Για να σφραγίζει τα κενά πάντα και παντού, χωρίς σκόπο, χωρίς έξοδα. Δεν περιέχει σκληρά μέρη και δεν θύρει τα πατώματα. Γι' αυτό και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε πλακάκι και σε ξύλο και σε μοκέτα, ακόμη και σε χαλί. Η θερμοπροστασία πόρτας θα σας κάνει οικονομία στη θέρμανση και θα προστατεύσει το σπίτι σας από τα έντομα, τη σκόνη, τις μυρωδιές και το θόρυβο. Είναι στα αλήθεια μια πολύ οικονομική αγορά. Θυμηθείτε, ο διπλός βραχίωνας της θερμοπροστασίας πόρτας μπλοκάρει τον αέρα, σφραγίζοντας το κούφωμα και από μέσα και από έξω. Και εφαρμόζει ακόμη και στις θωρακισμένες πόρτες που έχουν μεγάλο πλάτος. Χρησιμοποιήστε την για να μονώσετε την εξώπορτα του σπιτιού ή της πολυκατοικίας. Για να μονώσετε πόρτες υπογείων ή καταστημάτων και γραφείων ή παλαιού τύπου ανοιγόμενες μπαλκονόπορτες. Για ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, η θερμοπροστασία πόρτας σας δίνει τη λύση και σας εξοικονομεί καύσιμα και ρεύμα. Αγοράστε την τώρα. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Η θερμοπροστασία πόρτας θα γίνει δική σας σε πολύ χαμηλή τιμή. Μόνο 14,99 ευρώ τα δύο κομμάτια για να μονώσετε δύο πόρτες. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε την. 2310-888-555. Ακόμη μια προσφορά της Diamant ΑΕ. Εμείς χτίζουμε γέφυρες με τους πελάτες μας, όχι τείχους. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο, με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Στον κόσμο της Auto Grey Recycling αποσύρουμε και διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο και σας δίνουμε άμεσα 400 ευρώ μετρητά έως 31 Μαρτίου. Auto Grey Recycling. Ο κόσμος της ανακύκλωσης. Κερδίστε τώρα 400 ευρώ με την απόσυρση του παλιού σας αυτοκίνητου. Antimed Plaza Event. Τηλέφωνο 210-5511-500. Θέλετε ζεστό νερό χωρίς να χάνετε ενέργεια και χρήματα? Άμεσα και αυτόματα με το άνοιγμα της βρύσης, ξεχάστε τις παλιές λύσεις. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Ταχυθερμογεννήτρια Robot Therm. Δεν υπάρχει πιο αποδοτική και οικονομική λύση στη θέρμανση του νερού. Robot Therm. Για ζεστό νερό, γρήγορα και φθηνά. 3-Hoptosy. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? PRP, βλαστοκύτταρα, κλωνοποίηση, MBG, άμεση εμφύτευση. Ρωτήστε τους ειδικούς. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει.
Μπείτε στο minetaasφάλεια.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Και κύριοι, όπως σας είπα, από αύριο, στη θέση 114, αντί για τη θέση 113, στη Νόβα, το κανάλι Ε. Απόψε το βράδυ στις 11, έχω απαγορευμένη ζώνη. Και μην χάσετε το πρόγραμμα. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής, επίσης, για πρώτη φορά θα σας παρουσιάσω ορισμένα φιλμ από αεροσκάφη, τα οποία ταξίδευαν εκείθεν του Ατλαντικού και οι πιλότοι αναφέρουν διάφορες περιπέτειες που είναι ενδεικτικές του τι μπορεί να έχει συμβεί στην υπόθεση των μαλαισιανών αερογραμμών. Σήμερα θα έλεγα ότι μετεπιτάσιος οι Αμερικανοί μιλάνε για τρομοκρατική ενέργεια. Υπάρχει μία άχνη σε όλη την διεθνή ειδησιογραφία ότι αυτό το περίεργο περιστατικό δεν αποκλείεται να έχουν προσγειώσει κάποιοι το αεροσκάφος κάπου και να το έχουν εκλέψει και να το ετοιμάζουν και να το κάνουν και να το δείχνουν. Θα πάω πρώτα στην κυρία Καφαντάρη που είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' της Αθήνας. Κυρία Καφαντάρη, θέλω να σας ρωτήσω εάν πραγματικά βλέπετε με αμηχανία εσείς, όπως έλεγε προηγουμένως ο κύριος Πλεύρης, στο διάλειμμα το ποτάμι του κυρίου Θοδωράκη, αν έχετε μια αμηχανία, ένα σπασμό παρακολουθώντας να ρέει. Κοιτάξτε, και μηχανία, σπασμό, πράγματα, τι ποτάμια, ναι, μου λέτε, τι παραπότα μου είπατε πριν. Κοιτάξτε, η ανωδική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και η εκτίμηση την οποία έχει μέσα στην κοινωνία δεν μπορεί να ανακοπεί από τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι το καθοριστικό σήμερα είναι τι θέση παίρνει ο καθένας με αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τις μνημονιακές πολιτικές, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οπότε, αν πάμε έτσι στο γενικό, το απολύτικο, λίγο από τη δεξιά, λίγο από την αριστερά, είμαστε κάπου στη μέση, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν εκφράζει τον κόσμο σήμερα. Ο κόσμος θέλει λύσει τα προβλήματά του. Και θα πω κάτι, κύριε Τράγκα, επιτρέψτε μου, άργησα λίγο. Ήμουνα και στο Δημαρχείο της Αθήνας, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι σχολικοί φύλακες, καθηγητές, καθηγητές. Ναι. Στις 22 του μηνός απολύονται 3.000 καθηγητές. Στις 23 απολύονται οι σχολικοί φύλακες. Οι, ναι, καθαρίστριες δίνουν μαθήματα αγωνιστικότητας. Θα τις έχω απόψε εδώ. Α, μπράβο, απόψε, είναι βράδυ, πάρα πολύ, ναι, σοβαρό ζήτημα αυτό. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτός ο κόσμος τι θέλει? Τώρα, μήπως τώρα μιλάω σε εσάς, που είστε, ναι, δεν θα έλεγα νομεκλατούρα κομματική. Όχι, δεν είναι. Διακεκριμένο προβεβλημένο στέλεχος, αλλά όχι και νομεκλατούρα. Λοιπόν, τι θα κάνετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Αύριο το πρωί, λοιπόν, είναι όπως λέγαμε παλιά στα κόμματα, αύριο το πρωί τι θα κάνεις, έλεγα εγώ στον τάδε πρωθυπουργό, ας πούμε. Αύριο θα είναι έτσι όλοι απ' έξω. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Εμείς έχουμε δεσμευτεί, επειδή λέγονται πάρα πολλά και λένε ότι τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στους πάντες κλπ. Και όλα αυτά. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για ορισμένα πράγματα. Δεν νομίζω ότι τάζει. Ίσα-ίσα αυτό λέει, θέλω να πω. Ότι αυτό θα κάνει τίποτα, λέει. Εμείς, ναι, έχουμε δεσμευτεί πρώτα απ' όλα για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ. Τώρα έχουν καταργηθεί τα πάντα, υπάρχει πλήρης απελευθέρωση εργασίας κλπ. Ελαστικοποίηση κλπ. Επαναφορά του κατώτερου μισθού στο 751. Θα κινηθεί η αγορά. Από πού θα τα βρείτε, κάτι να κινηθεί. Θα σας απαντήσω και για τα θέματα που ο είπατε. Ο Τσίπρας λέει από φορολογία. Είπε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας λέει από φορολογία, για δεύτερη, τα τρίτη, ναι, φορά ότι συμβαίνει αντισυνταγματικό. Και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις εν λόγω ομάδες είναι ουσιαστικά αντισυνταγματικό. Είναι επιταγές μνημονιακές που έχουν υπογράψει και πρέπει να βρούνε 15.000 ανθρώπους να απολυθούν μέσα στο 2014. Ναι. Και την ύφη την πληρώνει 595 καθαρίστριες των 500 ευρώ. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις θα αποκατασταθούν εκεί που παραβιάζεται το Σύνταγμα.
Έτσι, το πού θα βρούμε τα λεφτά. Δεν υλοποιείται το μνημόνιο, δεν υλοποιείται. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα. Ναι, γι' αυτό αγωνίζεται και ο κόσμος, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Εσείς δεν υπόσχεστε όμως, να τα λέμε όλα, κυρία Καβαντάρη. Εγώ ακούω πολύ καλά τον κύριο Τσίπρα και τον μαγνητοφωνώ. Ναι. Σε ό,τι λέει από το πρωί που αναπνέει, που πίνει πρωινό, τον μαγνητοφωνώ. Είναι σίγουρο αυτό. Και επειδή τον βλέπω ότι δεν. Μάλιστα παράγει, θα έλεγα, τη σώματα ειλικρίνειας. Δηλαδή, για να μην του πούνε αύριο είσαι ψεύτης, λέει αποσπασματικά και εις ανύποπτων χρόνων, το λέοντα, λέει πράγματα τα οποία λέει. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να αγοράσουμε πίσω τον ΟΤΕ. Το λέει χτες, το ξεχνάει για λίγο καιρό, φωνάζει. Είμαστε επαναστάτες, δεν θα πάρουμε όλα πίσω. Ξαναβγαίνει μετά. Προχθές, λέει, όμως, δεν είπε, μπορούμε να αγοράσουμε πίσω τον ΟΠΑΠ. Ξαναβγαίνει πιο κάτω, ναι. Προχθές είπε ότι οι συμβάσεις, οι οποίες είναι σκανδαλώδεις. Π.χ. εγώ αναφέρω τώρα το θέμα του ελληνικού, είναι, που είναι και το πιο πρόσφατο, έτσι. Το καλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, εκεί που γίνεται 80 ευρώ το τετραγωνικό, εκεί έτσι. Γίνεται, τρώγεται, να μην πούμε. Λάτσις, λοιπόν, ένας κύριε Τράγκα μου, ενώ έτρεχε ο κύριος Σαμαράς στο Κατάρ, έτρεχε στους Κινέζους, δεν ξέρω εγώ που αλλού πήγε, τελικά... Η συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, εμείς δεν μιλάμε για επένδυση. Εμείς μιλάμε για υλοποίηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο είναι από χρόνια. Να γίνει εθνικό πάρκο. Όχι όλο. Έχει μητροπολιτικό πάρκο. Μέσα. Μητροπολιτικό πάρκο. Με τι λεφτά θα το κάνετε εσείς, με τους εργολάβους εδώ. Με τον κύριο Γιώργο θα είναι ο κύριος Γιώργος στη μέση. Ποιος θα είναι. Κύριε Τράγκα, είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση και δεν μιλάμε μόνο για πάρκο. Αυτό θα γίνει από το Ταμείο του Κράτους. Από φόρους ή θα βάλουμε στη μέση να είναι καλά ο άνθρωπος, τον κύριο Γιώργο, να καθαρίσει Δράγκα, και τα λοιπά. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτοχρηματοδοτούμενη αυτή. Αυτό λέω. Μήπως τυχόν μπουν. Θέλω να πω ότι έρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα. Ο Αλέξο Τσίπρας είπε με σαφήνεια ότι αυτές τις συμβάσεις θα τις δούμε πάλι από την αρχή. Όλες. Αυτές οι οποίες όπως και το μνημόνιο, όπως και τη Δανειακή. Κοιτάξτε, το μνημόνιο εμείς δεσμευτήκαμε. Εγώ ακούω τον κύριο Σταθάκη, επίσης τον μαγνητοφωνό από το πρωί μας. Τελείωσε το μνημόνιο την επομένη των εκλογών, κύριε Τράγκα. Τελείωσε δεν το νομίζω. Μνημόνιο. Δεν νομίζω. Μιλάμε αναδιαπραγμάτευση. Δεν νομίζω. Θα υπάρξει και τρίτη συμφωνία. Ένα... Και τρίτο μνημόνιο θα υπάρξει, θα το λένε αλλιώς. Με τον κύριο Σαμαρά όλα είναι πιθανά, αλλά μπορεί να μην το ονομάσουν και μνημόνιο. Μέτρα καλά, πάντως μπορεί θα να το πούνε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δηλαδή, σας πειράζει να είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό που είπε τώρα που μας δείξατε πριν, ας πούμε, για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, τώρα είπαν καταφέρανε, λέει, σε 6 μήνες, η ουσία δεν αλλάζει. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούργια μέτρα. Πάντως εγώ που ακούω τον Σταθάκη, τον οποίο εκτιμώ γιατί είναι πολύ καλός καθηγητής. Και τον άκουσα προχθές να παραπέμπει ένα ολόκληρο Mega Channel στις δηλώσεις του Ντάλλας. Εκεί να σας πω την αλήθεια, κυρία Καβαντάρη, μόλις τον άκουσα να λέει στο Mega Σαββατοκύριακο. Μα τι να σας πούμε, λέει, αν το επαναφέρουμε το θέμα. Υπάρχουν οι δηλώσεις του Ντάλλας. Μόλις είπε υπάρχουν οι δηλώσεις του Ντάλλας ενώπιον των εκπροσώπων του Αμερικανικού κεφαλαίου, είπα και εγώ, έθεσα. Εντάξει. Δηλαδή εντάξει, άλλα λέει ο Στουρνάρας, ο Σταθάκης τα λέει. Πιο κομψά δηλαδή, ας πούμε. Θα σας έλεγα ότι τα λέει, είναι πιο επικοινωνιακός ο Σταθάκης, αν και αυτός τι να κάνει τώρα. Στριμώχνεται στα παράθυρα του Μέγκα. Είναι μια πολιτική όμως, έτσι. Ο κύριος ο σύντροφος ο Σταθάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άλλη πολιτική και λογική σε διαφορετική κατεύθυνση. Μακάρι, η οποία δεν σημαίνει απομονωτισμό της χώρας. Αυτό θέλω να τονίσω. Μακάρι. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι επαφές σε παγκόσμιο. Μισό λεπτό, έχουμε μια ένταση στη Βουλή, μισό λεπτό. Έχω τον κύριο Τζαμτζή, το φίλο, βουλευτή στην Μπέλα, στην Έδεσα πάνω. Καλησπέρα κύριε Ιορδάνη Τζαμτζή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Να σας πω, μου λένε ότι υπάρχουν τεντωμένα νεύρα στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα εν ώψη ψήφισης νέων μέτρων. 30 νεοδημοκράτες, εσύ έχεις και μεγάλη ομάδα. Κατέθεσαν ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση, εκφράζοντας κάθετη διαφωνία με την εγκύκλιο 80 που εντάσσει υποχρεωτικά ασφαλισμένους του ΟΓΑ στον ΟΑΕ με δραστηριότητα σε χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων. Αγαπητέ Ιορδάνη, τι έχεις επ' αυτού, τι θα γίνει? Ακριβώς αυτά που λέμε, ότι δεν μπορεί να ζητούμε από ανθρώπους που είναι ήδη ασφαλισμένοι να πληρώσουν αναδρομικά τριετίας. Εδώ είναι σοβαρά λάθη που κάνει ο ΑΕ. Μπορεί να έχει ελλείμματα από λάθος πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τον κόσμο. Το λέμε ξεκάθαρα ότι η εγκύκλιος 80 έχει πάρα πολλά λάθη και βεβαίως και η νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε
τα έτη 2010 και 2011 η νομοθεσία που αφορά τον ΟΑΕ πραγματικά σε πολλά σημεία είναι αλληλοσυγκρόμενη. Υπάρχουν διατάξεις δηλαδή οι οποίες μάλιστα πρέπει να τις δει ξανά το Υπουργείο και άμεσα μάλιστα, διότι είναι συγκρόμενες μεταξύ τους. Θα ψηφίσετε ή δεν θα ψηφίσετε? Δεν έχει σχέση αυτό με το να ψηφίσουμε. Το θέμα του ΟΑΕ είναι ένα θέμα ξεχωριστό το οποίο παλεύουμε και εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό θα υπάρξουν και συναντήσεις με τον Υπουργό για να εξηγηθούν όλα αυτά τα θέματα. Εσύ... Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που λέτε εγώ μέτρα δεν διέχω. Από ό,τι βλέπω... Αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί, ναι, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Από ό,τι βλέπω μπαινοβγαίνει στο γραφείο του Στουρνάρα κάθε τόσο για διάφορα θέματα και καλά κάνεις. Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιληθεί αυτό το θέμα. Όχι, και να είστε σίγουρος ότι θα το παλέψουμε. Δεν είναι... Κατάλαβα. Δεν έχει επιληθεί και είναι σοβαρό θέμα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάω στον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, δεν σας βλέπω να πανηγυρίζετε για όσα λέει ο κύριος Σαμάρας. Δεν σας είδα έτσι να έχετε πανηγυρικό ύφος. Θα σας πω, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει ούτε μπορεί να υπάρχει πανηγυρικό ύφος σε μια κοινωνία η οποία έχει πληγεί τόσο. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό έστω και κάποια πράγματα, γιατί πολύ σωστά είπατε για την υπερφορολόγηση, αλλά η μείωση των εργοδοτικών εισφορών είναι σημαντικό πράγμα για να μπορέσει να υπάρξει εργασία. Εγώ δεν πιστεύω ότι άμα πεις αύριο το πρωί με νόμο τα 5,80 θα γίνουν 7,50. Έχετε διατελέσει επιχειρηματίας και γνωρίζετε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Άμα σας υποχρέω να ξεφύγετε. Έχω περιοδικό. Έχω περιοδικό, 50 ανθρώπους. Άρα θέλω να σας πω, αν αύριο το πρωί σας πούνε ότι εκεί πέρα που δίνετε 5,80 θα δίνετε 7,50 γιατί δεν θα σας τα δώσει κανένα κράτος αυτό, θα αναγκαστείτε με το budget το οποίο έχετε να πουλήσετε κόσμο ακόμα παραπάνω. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να γυρίσουν κάποια χρήματα πίσω, αλλά εγώ θέλω να πω και με απόλυτη ειλικρίνεια να το πιστεύω, ότι αυτό που ήταν κάτι που είχε προϋποθεί από το αν έχουμε πλεώνασμα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό είναι, θα έλεγα, ξέρετε, δεν πρέπει να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης θέμα πολιτικής. Γιατί εδώ είναι κυμαδομηχανή το πλεώνασμα, δεν είναι για να το βγάλεις. Πρέπει και να φορολογήσεις και να κόψεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι ένα πλεώνασμα που βγαίνει από ανάπτυξη. Ακούστε τι γίνεται. Δεν είναι πλεώνασμα από ανάπτυξη. Δεν είμαστε στο Ντουμπάι εδώ. Όπως και το έλλειμμά μας δεν ήταν από ανάπτυξη. Δεν ήταν ότι τα ρίχναμε στην παραγωγική. Και γινόμασταν ελληματικοί. Βεβαίως, είμαστε από υποβρύχια. Ακούστε, γιατί και το έλλειμμά μας δεν ήταν από παραγωγή. Έλλειμμα Αμερικής π.χ. Τα ρίχνουμε στην παραγωγή, έχουμε παραγωγή και είμαστε ελληματικοί. Το έλλειμμά μας ήταν για να δίνουμε περισσότερους μισθούς χωρίς αν πρέπει αυτοί να δίνονται. Να μην φορολογούμε αυτούς που πρέπει. Όχι, κοιτάξτε, πάλι φορολογία. Τι σας λέει τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν σας διακόψα βέβαια, αλλά τι σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Λέει ότι η φορολογία πρέπει να φορολογηθούν κι άλλο. Αυτό σας λέει. Ποιοι να φορολογηθούν όμως? Εγώ σας λέω τα μεγάλα 45% στα μεγάλα εισοδήματα είναι λίγη φορολογία. Για κάποιον δηλαδή που βγάζει, εγώ σας λέω 100.000 ευρώ. Ναι, το να δίνει τη 45 και να δίνει και 23 ευρώ. Λίγη φορολογία. Αλλά παρέα πάτε. Με το ΣΥΡΙΖΑ, εκατομμύρια. Κύριε Πλευρή, με το ΣΥΡΙΖΑ. Κακά τα ψέματα. Ο κύριος Στουρνάρας πάει παρέα. Το μόνο που άκουσα μια φορά τον κύριο Σταθάκη που έλεγε, τον έχω και αυτόν κόψει, τον κόβει ο Καλαμαράκης όλη την ημέρα. Λοιπόν, είναι ότι λέει ότι μπορεί να πάει 3-4 μονάδες παραπάνω. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, τι Νέα Δημοκρατία, τι ΣΥΡΙΖΑ στη φορολογία. Στη φορολογία δεν υπάρχει επένδυση στη χώρα με 50%. 55% φορολογία δεν μπορούν να έρθουν επενδυτές στη χώρα. Με συγχωρείτε. Ναι. Όταν κατηγορούμαστε λοιπόν ότι κάνουμε δώρα επειδή μειώνουμε τους συντελεστές στις εταιρείες και λέει πάτε να κάνετε δώρο στις πολυεθνικές, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι προφανώς για να επενδύσει μια χώρα, μια εταιρεία σε μια χώρα θα πρέπει να έχει χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Αλλά εγώ να συμφωνήσω μαζί σας, το φορολογικό ειδικά. Δεν έχουμε ακολουθήσει φιλελεύθερες πολιτικές. Αντιθέτως, έχουμε ακολουθήσει σοσιαλιστικές πολιτικές. Γιατί η υπερφορολόγηση δεν είναι σε καμία γιατί περίπτωση. Γίνεται, σοσιαλιστικό πέστε μου κάτι. Είναι να πληρώνει. Γιατί δεν ελέγχεται. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πλευρή. Οι συντελεστές, η φορολογική που έχει η χώρα είναι σοσιαλιστική. Για να πάω και στον κύριο Σακά. Το επόμενο είναι το κομμουνιστικό. Να πα δηλαδή και να έχει. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Εκεί μπορεί να φτάσουμε. Μα οι συντελεστές, η φορολογική. Μπορεί, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, θέλω να σα πω το εξή πράγμα όμω. Πώς είναι δυνατόν να περιμένεις να έρθεις σε μια χώρα που δεν έχει αγοραστική δύναμη,
να κάνει γραμμή παραγωγής, επένδυση μη καιροσκοπική κάποιος, μη καιροσκοπική, σταθερή, όταν έχει 45 και κάτι που είναι οι προκαταβολές, φτάνει 55-60% φορολογία. Πώς θα έρθει όταν ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Ιρλανδία, η οποία διατηρεί ακόμα 10-15% φορολογία για τις ξένες εταιρείες. Για όλες τις εταιρείες. Εντάξει, και η Βουλγαρία διατηρεί και δεν πάνε. Δεν είναι το μοναδικό. Ναι, εντάξει, με συγχωρείτε. Είναι άλλος ο τόπος. Άλλη η γη. Σωστό. Έτσι, εννοείται. Άλλο, αυτό. Και άλλες υποδομές. Γιατί η Ελλάδα έχει πολύ καλές υποδομές. Εδώ λοιπόν, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε. Να σας πω, το πρώτο πράγμα, ναι, είναι να υπάρξει μια σταθερότητα στη χώρα. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μας, επιτυγχάνεται όταν η χώρα δεν είναι ελλειμματική. Στο επόμενο στάδιο όμως ισχύουν όλα αυτά που λέτε. Ότι προφανώς κάποιος για να ρίξει χρήματα θα πρέπει να έχει πρώτον σταθερό φορολογικό καθεστώς. Ακόμα και αν δεν εδώ είναι καλό. Εδώ με συγχωρείτε πάρα πολύ από αυτά που ακούω. Από το σύνολο κομμάτων, δεν από κάτσω πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα είπατε, όλα. Από αυτά που ακούω, δεν υπάρχει κανένα που έχει ένα πρόγραμμα και να λέει ότι εδώ στην Ελλάδα οι εταιρείες θα έχουν 15%. Όμως και να πιάσουμε ό,τι λέει το ΑΕΡΕΣ. Να πούμε όλη ό,τι λέει το ΑΕΡΕΣ. Έλα να σου πω έξω από το Λος Άντζελες ένα μυστικό. Μισό λεπτό για να μισό λεπτό. Έλα να σου πω ένα μυστικό, όχι αυτά που γίνονται. Ακούστε όμως, για να πούμε όλη την αλήθεια, γιατί στην οικονομία μαγικά δεν γίνονται. Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, αντίστοιχα όμως και λιγότερο δημόσιο. Για να μην ταΐζει ένας ιδιωτικός τομέας το δημόσιο τομέα. Θα ξανάρθω, αλλά πρέπει. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να έχουμε και μεγάλο δημόσιο και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ευτυχήσατε που γίνατε επιστήμονας καλός. Ευτυχήσατε που γίνατε δικηγόρος. Για σκεφτείτε τον άλλον που έκλεισε το όνειρό του και την οικογένειά του σε μια θέση στο δημόσιο. Λάθος, γιατί έρχεται σήμερα και δεν θα ψέξω κανέναν εγώ. Και του λέει ο αρμόδιος κύριος Μητσοτάκης, θα φύγεις. Ναι, αλλά και 1,5 εκατομμύρια δηλαδή, άνεργοι από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια οικογένεια που έχει κάπως. Κύριε Τράγκα, και 1,5 εκατομμύριο κόσμος από τον ιδιωτικό τομέα είχαν φτιάξει τη ζωή τους. Για αυτούς δεν θα πέσουν δάκρυα. Εντάξει, όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή θα κρατάμε μεγάλο δημόσιο. Όχι, μισό λεπτό. Μεγάλο δημόσιο και θα βλέπουμε τα θύματα του ιδιωτικού τομέα. Στα οικονομικά κρεματόρια. Στα οικονομικά κρεματόρια υπάρχει απόλυτη σύνδεση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Διότι όταν φεύγει ο ιδιωτικός υπάλληλος και κλείνει το μαγαζί, ή φεύγει ο δημόσιος υπάλληλος, κλείνει ακόμα ένα μαγαζί. Ναι, αλλά ο δημόσιος τομέας είναι παραγωγικός τομέας. Αυτοί που τα κάνανε εδώ οι ξένοι, ήξεραν γιατί τα κάνουν. Δεν είναι παραγωγικός εξ τον κύριο Σακά, πάω κύριε Σακά. Καλή τύχη στην Αθήνα. Κύριε Σακά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, πρώην εισαγγελέας, είναι γνωστοί οι λόγοι παραίτησή σας, τις έχετε πει σε δεκάδες εκπομπές. Πείτε μου κάτι, τι προσδοκάτε να φτιάξετε στην Αθήνα. Έτσι, γιατί ακούω, ας πούμε, τον κύριο Άρης Φιλιοτόπουλο θέλει να φτιάξει λαμπτήρες. Φθορισμού. Λέω, λοιπόν, εντάξει, θέλει λαμπτήρες φθορισμού. Ή θέλει να φτιάξει στέκια να πουλάνε δερμάτινα, ξέρω εγώ, κάτι όπως που λέγεται τα πακιστανικά. Ο κύριος ο άλλος με το σακίδιο του ΣΥΡΙΖΑ αμφιβάλλω να ξέρει τους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, αν τον ρωτήσω κάποιους δρόμους, εγώ που είμαι κάκαρος, το λέω, δεν ξέρω, επειδή τον κόβω έτσι, δηλαδή αν το ρωτήσω, ας πούμε, που είναι η ακομινά του που λέω χαρακτηριστικά, ή αν το ρωτήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, για μερικά στενά γερανίου και ξέρω εγώ, μπορεί και να μην μου απαντήσουν. Αυτοί είναι και πιο νέοι. Λοιπόν, δηλαδή, είμαστε μια άλλη εποχή εμείς που μεγαλώσαμε στην Κουμουνδούρου και πίσω από την Κοντζιά. Το αθηναϊκό το ξέρει κανένα, τι ήταν από όλους αυτούς? Το αθηναϊκό, το κινηματογράφο, το ξέρει κανένας. Πού ήταν? Ξέρει καθόλου την ιστορία της Αθήνας? Ο Άρης από την Πάτρα, ο άλλος που είναι στην Κουμουντούρο, εκεί γεννήθηκα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στο προηγούμενο κτίριο που είναι η ΔΕΗ, γεννήθηκα εγώ, Πειραιώς 45. Λοιπόν, εκεί ήταν τα παλαιοπολία. Λοιπόν, ξέρει κανένας από αυτούς που πέφτουν, ας πούμε, του ψηρί, τα μισορευσία τα παλιά, ξέρει που ήταν οι φούρνοι? Αμφιβάλλω αν έχουν περπατήσει με το ζόρι, τώρα βγαίνουν στην καπνικαρέα. Το κινητό και τα λοιπά. Λοιπόν, εσείς ξέρετε καλά την Αθήνα? Λοιπόν, την ξέρουμε αρκετά καλά. Ζω αρκετά από το 1900... δεν μου λέει τίποτα. Ζω... Είστε κάγκαρος Αθηναίος? Όχι. Ζω από το 1977. Από το Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο είστε. Από το Αγρίνιο. Μάλιστα. Μένετε από, το 1977 στην Αθήνα. Και είμαι δημότης του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα. Α, έχετε μεταφέρει εδώ τα δικαιώματά σας. Τα δικαιώματά μας. Ναι. Τι θέλετε να κάνετε στην Αθήνα εσείς? Δέστε, εισαγγελέας είστε, δεν θα την κακοποιήσετε, για πείτε μου. Ναι. Με έχουν προτείνει πολίτες οι οποίοι συχάθηκαν τα κόμματα. Μάλιστα. Έχουν αυτή την εμπειρία με τα κόμματα και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται πλέον τα κόμματα. Προέβησαν σε μία αναζήτηση ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να υποστηρίξει τα συνταγματικά τους δικαιώματα και τα ανθρώπινά τους δικαιώματα εν ώψη και του μνημονιακού
φορολογικού στραγγαλισμού που έχουν υποστεί. Εσείς στην Αθήνα θα την κάνατε αντιμνημονιακή πόλη, δηλαδή να είναι μια μητρόπολη που θα εκπέμπει αντιμνημονιακά μηνύματα ή. Βεβαίως. Απαντώ ευθέως, κύριε Τράγκα. Ναι. Το πρόγραμμά μας εμάς είναι αντιμνημονιακό, αλλά έξυπνα αντιμνημονιακό. Όταν λέτε έξυπνα, δηλαδή. Είναι και ολίγων αμέσως... με τη γερμανική πρεσβεία. Όχι, πώς θα είναι δηλαδή. Όχι, ναι. Όταν ναι. λέμε έξυπνα, είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς να προσπεράσεις τα εμπόδια που σου βάζουν τα μνημόνια. Ναι. Αυτό είναι το. Εννοείς με το μπάτζετ του Δήμου. Έχει με το budget του έχει μια τετρακοσάρα παραπάνω είναι. 167 ναι, ναι, ναι. εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψε η Moody's χρέος, πόσα, χρέος πόσα του Δήμου της Αθήνας. Ετησίως. Δεν το έχει αποκαλύψει. Γιατί είναι μεγάλη ιστορία μισόλεπτο, με τις περιφέρειες και τα λοιπά. Ναι. Κύριε Τράγκα, ναι. για να μείνει 167 εκατομμύρια χρέος, όπως ναι. αποκάλυψε ο οίκος αξιολόγησης που αξιολόγησε το Δήμο από σκουπίδι. 167. Ναι, από σκουπίδι τον αξιολόγησε λίγο παραπάνω. Είναι και παλαιότερα. Είναι και παλαιότερα. Δεν τα ρίχνουμε πάνω λοιπόν, τον άνθρωπο με το ζόρι. Λοιπόν, αλλά, για να φτάσει στα 167, ο Δήμος έλαβε δάνειο γύρω στα 700 εκατομμύρια να πληρώσει άλλο δάνειο. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται. Είναι αλλά back to back τα κολλάτερα. Προσέξτε όμως, ναι, προσέξτε όμως ναι. η αξιολόγηση είναι ότι η ναι. οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι πάρα πολύ ρευστή, που ναι. σημαίνει ότι εάν η οικονομία στην Ελλάδα δεν πάει καλά, είπατε προηγουμένως έκθεση σοκ για τη φτώχεια του ΩΣΑ, εάν δεν πάει καλά ναι. και δεν εξυπηρετηθεί και αυτό το δάνειο, το χρέος του κύριε Δήμου Σακά, της Αθήνας θα έχετε. Το χρέος του Δήμου θα εκτείνεται στο 1 δισεκατομμύριο. Συσίτια θα έχετε. Συσίτια προσωρινά. Τι προσωρινά, μετά θα σας το πω αμέσως. Θα σας το πω αμέσως. Διότι το ναι. πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ναι. τέτοια τεχνική στην εξέβρεση πόρων, ναι. ώστε να μην μπορεί να φτάσει ο Έλληνας πολίτης πάντα τι, στο συσίτιο. Στο φαΐ. Δεν είπαμε ότι θα σταματήσουμε το φαΐ. Α. Ο σκοπός μας είναι να υπάρξει φάρμακα. Πρώτα ασφάλεια φάρμακα. Πολιτών. Ανάκαμψη της αγοράς των ασφάλεια αθλών. Πώς, θα φτιάξει Μητροπολιτική Αστυνομία. Μητροπολιτική Αστυνομία πρέπει να την κάνει ο νομοθέτης. Αλλά μπορεί όμως ο Δήμος να ανασυστήσει τις δημοτικές υπηρεσίες και να επιτελεί τα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πρωτίστως προβάλλουμε, επειδή έχει εξαφανιστεί το ευρώ από την αγορά, για να κινηθεί η αγορά, το πρώτον θέλουμε οι Αθηναίοι να έρθουν. Θα αλλάξει νόμισμα ο Δήμος της Αθήνας. Μισό λεπτό, δεν χρειάζεται να αλλάξει ναι, νόμισμα. Επειδή εξαφανίστηκε το άλλο, λέω. Εθελοντισμός με αξιοπρέπεια, αμοιβαιότητα και ανταπόδοση. Και μπορούμε να βρούμε τους τρόπους. Εθελοντές πεινασμένους δεν βρίσκεις εύκολα. Μπορείτε να τους βρείτε. Ναι, λέω εθελοντές λοιπόν, όσον αφορά δεν το χρέος, ναι. το χρέος, έλεγχος του δικοματικού δημοτικού χρέους. Ως προς την νομική υποστήριξη των πολιτών, δεδομένου ότι έχουν παραβιαστεί συνταγματικά του δικαιώματα και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα από διεθνείς συμβάσεις ευρωπαϊκές. Αυτό έχουν ναι. παραβιαστεί. Βάλτε μια τελεία εδώ, λοιπόν, γιατί μισό λεπτό. Δημοσκοπικά δημοψηφίσματα, ακόμη για να ξέρουμε τι λέει ο πολίτης. Έλα. Ναι. Και δημοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχει έκθεση. Να μαζεύουμε τα σκουπίδια δηλαδή με εθελοντισμό. Με εταιρείες λαϊκής βάσης να συμμετέχει μέτοχος λαϊκής βάσης, όπως ανώνυμες. Έχει γίνει και στη Λακωνία. Ανώνυμες, με μπάτσε. Είναι οι αναπτυξιακές, είναι και μένει οι αναπτυξιακές. Θα πληρώνει μπορούν... ο Δήμος τις εταιρείες αυτές, δεν θα πιέν τσάμπα. Μισό λεπτό. Θα εμπορεύεται όμως, αλλά θα πουλάει τα σπουδαία υλικά που βγαίνουν από τα απορρίμματα. Υπάρχει εκεί θα μελέτη. Στο φάντασμα του κύριου Γιώργου κάθε πρωί. Κύριε Τράγκα, υπάρχει μελέτη ότι αν κάποιος εκμεταλλευτεί τα απορρίμματα, τα διαχειριστεί στην Ελλάδα, βγάζει 90 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πάμε μισό λεπτό. Εγώ μην τη λύνει το φίλο μου τον κύριο Βουνάτσο. Να μιλήσουμε πρώτα για το Δήμο μας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πρώτα για το Δήμο. Να πω μια καλησπέρα στον κύριο Βουνάτσο. Καλησπέρα κύριε Τράγκα. Καλησπέρα. Αγαπητέ μου φίλε, τι γίνει και εκεί, τι έγινε. Συνεχίζεται η τραγωδία. Και ναι. προστίθεται χαλκάς στη μεγάλη αλυσίδα των όσων προσυνέβησαν και θα συμβούν στο μέλλον, εννοώ τους πνιγμούς. Πόσους έχεις εκεί τώρα, 7. Σήμερα. Ναι, 7 έχουμε Λάζα. Σήμερα. 7. Μπορείτε. 7 νεκρούς έχεις. Και αγνοούμενος 2. Ναι. Περιεσόδησαν 8. Το θλιβερό είναι ότι 2 παιδιά είναι νεκρά, 3 γυναίκες. Το λιμενεργείο εξετέλεσε μετά το μεσονύκτιο συνεχώς μέχρι το πρωί το καθήκον του στο ακέραιο ακόμα μία φορά και συγχαρητήρια στους άνδρες και στα στελέχη του και τις γυναίκες και σε άλλες περιπτώσεις και η αστυνομία. Όμως με πουλάτσα θάλασσα, φίλε Τράγκα, ναι.
Ένας Τούρκος νεαρός κλαθρέμπορος ψυχών, δουλέμπορος 16 χρονών, ναι, διαλέγουν και την ηλικία. Οι Τούρκοι ξέρουν ότι αν συλληφθεί σε τέτοια ηλικία δεν τιμωρείται για κακουργηματικές πράξεις. Ο δουλέμπορος... τι έκανε αυτός? Με σεληνιασμό στο πλοίο, πανικοβλήθηκαν οι Σύριοι επιβάτες 17 το νούμερο, συνολικό αριθμό. Και πέσαν στη θάλασσα. Με τις διηγήσεις από το κεντρικό λιμενάρχη με τις ανακρίσεις που έκαναν, αντιλαμβάνεσαι από τη μια και από την άλλη το σκάφος. Έγινε, πήρε νερά, ειδοποιούν αυτοί με τηλέφωνο το λιμενάρχειο της Τουρκίας, ενός χωριού, ενός μικρού νησιού από την δεκατόν νησό των αρχαίων προγόνων μας, στο Αϊβαλί, τα νησιά του Αϊβαλιού. Αυτοί ειδοποιούν την Άγκυρα, η Άγκυρα ειδοποίησε το κέντρο που συνεννοούνται μεταξύ τους οι δύο κυβερνήσεις στο Πειραιά και ο Πειραιάς ειδοποίησε το λιμενάρχειο εδώ. Κατάλαβα. Δηλαδή οι άνθρωποι με μπουνάτσα, λόγω πανικού και σύγχυσης, πέσαν στη θάλασσα που έπαιρνε νερά. Φυσικά οι περισσότεροι, όλοι αυτοί οι μετανάστες, δεν ξέρουν και κολύμπι, είναι από ερήμους. Έρχονται από μέρη που δεν έχουν θάλασσες. Ήταν Σύρι την εθνικότητα. Σύρι, εντάξει. Ήρθαν εδώ, πνιγήγαν οι άνθρωποι, τα παιδιά τους. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Ακούστε με καλά, κύριε Τράγκα, και κάτι το σημαίο, όπως πολλά πράγματα προωθήσατε και αναδείξατε μέχρι τέλος. Το τουρκικό κράτος δι' όλων των υπηρεσιών του, της στρατοχωροφυλακής, της αγροφυλακής, του λιμεναρχείου, του τελωνίου, των δημάρχων, των νομαρχών του, των νομαρχών του και όλων των κρατικών υπηρεσιών και της ΜΙΤ, γνωρίζει πολύ καλά ότι στις απέναντι μικρασιατικές ακτές είναι απλωμένοι χιλιάδες δυστυχισμένοι άνθρωποι. Θέλετε να τους πείτε ελαφρομετανάστες, θέλετε να τους πείτε πολιτικούς πρόσφυγες, μέλλοντες, οι οποίοι ξημεροβραδιάζουν δεξιά και αριστερά και καιροφυλακτούν πώς να περάσουν στην Ελλάδα και από την Ελλάδα να περάσουν, αν το μπορέσουν, στην Ευρώπη. Επειδή η βαθιά Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών του Μαγκρέπ και της υποσαχάριας Αφρικής, έρχονται από παντού. Πέραν των πτυγμών, είχαμε και άλλες αφήξεις και έχουμε περίγραμμα ακτών κάπου 400 χιλιόμετρα. Παρά τις πολυτόπιες προσπάθειες και της χωροφυλακής, επαναλαμβάνω, έρχονται και παραδίδονται μοναχήτως ή του λιμεναρχείου, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει η Ελλάδα πλέον άλλος ούτε το νησί μας. Κατάλαβα. Μείνε εδώ, βάλε μια τελεία. Όμως δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Μια τελική κουβέντα. Αν δεν πιεστεί η Τουρκία, κράτος υποσύνδεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις επιβληθούν από την Ευρώπη γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, η απαγόρευση ή η αστυνόμευση των εδαφών της στις επικρατείες της, τούτο θα συνεχιστεί επάπειρον. Πόσους χωράει η Ελλάδα μας? Να μείνουμε εδώ, αγαπημένε μου φίλε, και θα επανέλθουμε με το θέμα αυτό, θα το προωθήσουμε. Θα μας δώσεις και άλλες πληροφορίες. Ευχαριστώ τη Μυτιλίνη, τον κύριο Μπουνάτσο. Πάω σε ένα break υποχρεωτικό, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ώρα που μου δίνουν. Μ' αρέσει να μαστορεύω. Από μικρός μου άρεσε. Ό,τι και να έπεφτε στα χέρια μου, ήξερα τι να κάνω για να το φτιάξω. Μου ζητάνε οι φίλοι μου, οι γονείς μου να τους επισκευάσω πράγματα και δεν το κάνω απλά σαν χάρη. Είναι κάτι που με ευχαριστεί. Μου δίνει ικανοποίηση. Μπορώ να κάθομαι και να ασχολούμαι όλη μέρα. Τώρα βέβαια, γιατί μου λένε όλοι να γίνω δικηγόρος? Κάθε παιδί έχει ταλέντα και έχει δικαίωμα να τα αξιοποιεί για να είναι ευτυχισμένος στη ζωή του. Γιατί η επιτυχία είναι να δουλεύεις πάνω σε αυτό που σου αρέσει, σε αυτό στο οποίο είσαι καλός. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου μπορείς να βρεις το δικό σου μονοπάτι και να βγεις στην αγορά εργασίας με δεξιότητες που θα σε κάνουν να πετύχεις σε αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, σε αυτό που έχει προοπτική. Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση.
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μήπως μέχρι σήμερα στο Toast σας ενδιέφερε μόνο το μέσα? Από σήμερα θα λατρέψετε το απ' έξω. Γεύση στο τετράγωνο Παπαδοπούλου ή γεύση στο τετράγωνο ψωμί. Το αφράτο και νόστιμο ψωμί του Toast με ένα αγαπημένο όνομα. Παπαδοπούλου. Μύρισε ψωμί. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Από σήμερα, κομμένη θέρμανση! Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Λευτεριά. Με 45 χρόνια εμπειρία, η Ευρώπη Ασφαλιστική ξεχωρίζει ως η εξειδικευμένη δύναμη στους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς κινδύνους. Ευρώπη Ασφαλιστική. Φερεγγιότητα και αξιοπιστία. Ράδιο Ταξί Κόσμος. 18300 και φτάσαμε. Τώρα και σε εφαρμογή στο κινητό σας με νέα εξελιγμένη τεχνολογία. 18300. Χωρίς χρέωση ραντεβού, χωρίς χρέωση κλήσης. 18300 και... Κινηθείτε έξυπνα. Η Μαλτέζος, η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ηλιακών, προσφέρει τώρα το μοντέλο Sun Power από 695 ευρώ. Εποφεληθείτε. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις σκουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Στον κόσμο της Auto Grey Recycling αποσύρουμε και διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο και σας δίνουμε άμεσα 400 ευρώ μετρητά έως 31 Μαρτίου. Auto Grey Recycling. Ο κόσμος της ανακύκλωσης. Βάλε μπροστά για τη φροντίδα του κήπου σου με εργαλεία και μηχανήματα Alpina. Θαμνοκοπτικά, χλωοκοπτικά, αλυσοπρίωνα και κλαδευτικά για κάθε χρήση. Με την εγγύηση της Interpower Κιδωνάκης. Βρίσκεστε σε αδιέξοδο από τα χρέη σας στις τράπεζες? Είστε άνεργος, συνταξιούχος, υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας? Υπάρχει λύση. Κούρεμα δανειακών χρεών. Άμεση διακοπή πληρωμών. Ενημέρωση για τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τρόποι προστασίας ακίνητης περιουσίας. Η πρώτη συνάντηση χωρίς χρέωση. Οικονομική σύμβουλη. Τηλεφωνήστε στο 210-9210-446. Στην Παλωμένο Stores, η νέα πόρτα ασφαλείας Λέων. Με πιστοποίηση κλάση 3 από 399 ευρώ. Παλωμένο Stores. Θωρακίζει τον χώρο σας. Κερδίστε τώρα 400 ευρώ με την απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου. Antimed Plus AEVEN. Τηλέφωνο 210-5511-500. Αυτό το μυστικό, ακούστε το δυνατά! Τώρα στη Ραβένα και 12 άτοκες δόσεις και προσφορές 50% και δώρο ΦΠΑ 23%. Προλάβετε μέχρι 22 Μαρτίου. Κάθε Σάββατο δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα. Θέλετε ζεστό νερό χωρίς να χάνετε ενέργεια και χρήματα? Άμεσα και αυτόματα με το άνοιγμα της βρύσης. Ξεχάστε τις παλιές λύσεις.
Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Ταχυθερμογεννήτρια Robot Therm. Δεν υπάρχει πιο αποδοτική και οικονομική λύση στη θέρμανση του νερού. Robot Therm. Για ζεστό νερό, γρήγορα και φθηνά. Είστε επαγγελματίας? Μην ψάχνετε αλλού. Ελάτε Κηφισού 150. Στο μεγαλύτερο cash and carry καλλιντικών, ειδών κομμωτηρίου, αισθητικής, μανικιούρ πεντικιούρ, φαρμακείου. Με τιμές φθηνότερες από παντού. Επικάλ. Η μεγαλύτερη ποικιλία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς είναι εδώ. Ξέρω πως τραβάτε ζόρι. Σας ανάγκασαν κάποιοι εμπόροι. Γι' αυτό κι εσείς στο εξής καυσόξυλα μόνο από τον ύφεστο. Για λόγους τιμής και τιμής. Καυσόξυλα ύφεστος. Σε όλη την Αττική. Πάντα φθηνότερος. Σας ζεσταίνει και την τσέπη. Από 65 ευρώ το κυβικό. Στη Λεωφόρο Αλίμου 21. Φταίω κόμβος στο Μαρούσι. Καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και Σάββατο ως τις 3. Για το αυτοκίνητο και το μοτό, κταίω σε 30 λεπτά. Φταίω κόμβος στο Μαρούσι. Μία από τις 3 είναι αδύνατο να παραβιαστεί, γιατί ο Στέλιος βρήκε τη λύση από μέσα. Έχει Power Bar, η μπάρα που ασφαλίζει εσωτερικά και θωρακίζει την πόρτα σας μαζί με ό,τι αγαπάτε. 210-577-8090. Power Bar. Ασφάλεια εκ των έσω. Η Eco Racing 100 παρουσιάζει την ταινία Need for Speed στα Οδεόν Cinemas και σας προσφέρει δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Eco Racing 100. Ζωντανεύει το πάθος σου για οδήγηση. Θα είμαστε στον προορισμό μας σε 8 περίπου ώρες. Απολαύστε την πτήση σας. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Hall Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω άλλο χρόνο να ευχαριστήσω δερμά την κυρία Καφαντάρη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Σακά εδώ να το ευχηθώ και καλή τύχη και θα είμαστε εδώ. Προσκαλούμε στις 2 Απριλίου ώρα 6 το απόγευμα, ΣΥΝΑ 2 έως 4, έτσι. Συνομιλία μου, Αθήνα. Έτσι. 2014, πολιτισμός με νομιμότητα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, απόψε το βράδυ στις 11, απαγορευμένη ζώνη, κανάλι Ε, σήμερα στη θέση 13, αύριο στη θέση 14 της Νόβα. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Η Εθνική Τράπεζα, όπως πάντα, κάνει και πάλι το πρώτο βήμα. Στηρίζει ακόμα μια φορά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την